Είμαι ένας πολυτέκνος, έχω 4 παιδιά, η μεγάλη μου κόρη είναι άνεργη και έχω άλλα 3 ανήλικα, 7, 9 και 18 χρονών. Η γυναίκα μου είναι επίσης άνεργη, δεν έχουμε δικό μας σπίτι, είμαστε μέσα στα δάνεια. Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα για όλη την οικογένεια. Βέβαια και ο καθένας από τους σχολικούς φύλακες έχει ένα προσωπικό δρόμο που περνάει και εγώ συμπαραστέκομαι σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν δεν έχουν άγια. 1 παιδιά, 2 παιδιά, 3 παιδιά κλπ. Ζούμε μια δραματική κατάσταση όλοι. Είδα συναδέλφους έξω να κλαίνε, τους είδα και εγώ. Συγκινούμε τώρα γιατί όπως κλαίγαν οι άλλοι, κλαίγαμε εμείς, εγώ και η γυναίκα μου στο σπίτι. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω μόνο ένα μήνυμα να περάσω σε αυτούς τους ανθρώπους που στέλνουν 120 οικογένειες, 2.500 στο δρόμο, ότι αυτό είναι τελείως άδικο και καταδικαστέο από εμάς και από όλη την κοινωνία. Και θέλω τη συμπαράσταση όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων σε ένα θεσμό που περπάτησε, που βοήθησε και το φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ο Στέλιος Πέγιας είναι ένας από τους 120 σχολικούς φύλακες του Δήμου Θεσσαλονίκης που πλέον βλέπουν ανοιχτό το παράθυρο της ανεργίας. Οι φύλακες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τόνισαν ότι προσλήφθηκαν με νόμιμες διαδικασίες και κριτήρια ΑΣΕΠ, θέλοντας να ενημερώσουν τους πολίτες και να αποκαταστήσουν όπως υποστήριξαν την αλήθεια σε ό,τι αφορά τη συκοφάντηση του κλάδου από την κυβέρνηση σε σχέση με τον τρόπο πρόσληψής τους. Άλλο πραγματικός του σκοπός ήταν η εξορθολόγηση, η εξυγίαση των δημοσίων υπηρεσιών, θα έπρεπε τουλάχιστον να περιμένουν την αξιολόγηση των υπηρεσιακών δομών. Ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Αθηναίων εθελοντικά έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Καμία αξιολόγηση δεν έχει δοθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο Υπουργείο Εσωτερικών και βλέπουμε ότι έχουμε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολύ περισσότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Απλά στα πλαίσια της απόλυσης και στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των οποίων υπογράψαν στο τρίτο μνημόνιο για απολύσεις 150.000 εργαζομένων στο δημόσιο, προβαίνουν σε αυτές τις καταστάσεις και το μόνο που θέλουν είναι το αίμα και τη σάρκα των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο δημόσιο. Οι σχολικοί φύλακες είναι κομμάτι όλων των συναδέλφων. Δεν είναι μόνοι τους. Το πρόβλημα είναι σήμερα αυτοί, αύριο εμείς. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να πούμε και να καταδείξουμε σε όλους τους συναδέλφους συγγνώμη, είναι ότι όλοι μαζί απέναντι στις απολύσεις. Μετά το Σεπτέμβριο υπάρχει ένα νούμερο που λέει ακόμα 12.500 απολύσεις. Το ερώτημα είναι ποιοι θα είναι. Οι σχολικοί φύλακες είναι σε απόγνωση. Ξαφνικά ερχόμαστε μετά από 13 χρόνια υπηρεσία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ξαφνικά, όπως και άλλοι συνάδελφοι σε άλλους χώρους, να χάσουμε τη δουλειά μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι προτού αναλάβουμε υπηρεσία στα σχολεία, τα σχολεία υπήρχαν φθορές, υπήρχαν ναρκωμανείς, περιθωριακά στοιχεία. Όλα αυτά εξαλείφθηκαν. Ξαφνικά μετά από 13 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει μία απόφαση, μία ανοιχτή και καταργείται ο θεσμός του σχολικού φύλακα. Ας μας πει αν καταργήθηκε στην Ευρώπη αυτός ο θεσμός, να καταργηθεί και στην Ελλάδα. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ για να αποκτήσουμε αυτή τη δουλειά. Μιλάω με μεγάλη συγκίνηση, από πόνο ψυχής. Είμαστε συνάδελφοι εδώ και 13 χρόνια. Έχουμε βάλει τη ζωή μας σε μία σειρά, άλλος με δάνεια, με μικρά παιδιά, με μεγάλα παιδιά που σπουδάζουμε. Είναι κρίμα. Είναι μεγάλο κρίμα. Είμαι στο όριο συνταξιδότησης που βγαίνω εγώ κανονικά. Είχα πει ότι τέλος του 2014 να βγω. Μου λείπουν μερικά ένσημα που δεν τα πήραμε. 5 χρόνια και δεν μας τα δώσανε. Αυτοί που είναι, που μας κυβερνούν, έχουν τέτοιο θέμα για ασφάλεια, έχουν για τίποτα, σας ρωτάω. Όπως υποστήριξαν, η παρουσία των σχολικών φυλάκων στα δημοτικά, λύκεια και γυμνάσια της χώρας είναι σημαντική, καθώς επιτηρούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά και τους γύρω κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, περιορίζοντας συμπεριφορές και καταστάσεις παραβατικότητας. Οι σχολικοί φύλακες του Δήμου Θεσσαλονίκης δήλωσαν πως πρότειναν στον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη την μετακίνησή τους σε άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να μην χαθούν οι οργανικές τους θέσεις.